αγαπητές φίλες και φίλοι, αγωνιστές της ζωής. Είναι χαρά μας που έχουμε σήμερα στην πόλη μας το Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, τον Δημήτρη Κουτσούμπα. Νιώθουμε την ανάγκη και από αυτό το βήμα να ευχαριστήσουμε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας για τη σταθερή στήριξή του στις διεκδικήσεις του Δήμου μας. Να αναφέρουμε χαρακτηριστικά δύο παραδείγματα. Τη στήριξη της μεγάλης πορείας αγώνα από την Πάτρα στην Αθήνα με αίτημα δουλειά για όλους, δουλειά με δικαιώματα. Και την κατάθεση σχετικής πρότασης νόμου για προστασία των ανέργων και των οικογενειών τους που δεν έγινε δεκτή από την κυβέρνηση, αλλά και την κατάθεση της νομοθετικής ρύθμισης που πρότεινε το Δημοτικό μας Συμβούλιο για να δοθεί δυνατότητα στα Δημοτικά Συμβούλια να μην προχωρούν οι κατασχέσεις σε όσους αδυνατούν να πληρώσουν και να μπορούν να διαγράφουν χρέη την οποία δεν δέχτηκε η κυβέρνηση και σιώπησαν τα υπόλοιπα κόμματα. Αγαπητές φίλες και φίλοι, για 4,5 χρόνια πορευτήκαμε μαζί μέσα σε ένα δυσμενές πολιτικό περιβάλλον. Αγωνιστήκαμε να υπάρχει δουλειά για όλους, δουλειά με δικαιώματα, χωρίς φτώχεια, να μπορούν τα παιδιά μας να ανοίξουν τα φτερά τους και να γευτούν τη χαρά της ζωής. Να είναι η πόλη μας και οι γειτονιές της ζωντανές και ανθρώπινες. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους εργαζόμενους τους αγώνες τους για να έχουν αυτά που δικαιούνται, να σταματήσει η καταστροφή των μικρομεσαίων αυτοαπασχολούμενων επαγγελματιών από τις πολυεθνικές τα μονοπόλια, να σταματήσει το ξεκλήρισμα των αγροτών. Σήμερα είμαστε πιο έμπειροι, αποδείξαμε στην πράξη, χωρίς πολλά λόγια και νου περιεχομένου, ότι μπορούμε να στηρίξουμε τον αγώνα του πατραϊκού λαού για καλύτερες συνθήκες ζωής. Ως Δημοτική Αρχή πήραμε μέτρα ανακούφισης των λαϊκών στρωμάτων, προχωρήσαμε σε παραβάσεις που αναβαθμίζουν την πόλη, την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Με πολύ λιγότερο προσωπικό, με 62% λιγότερα χρήματα στα ταμεία του Δήμου σε σύγκριση με το 2010, εξοφλώντας δάνεια και χρέη του παρελθόντος, κρατήσαμε όρθια την πόλη. Δεν ήμασταν τα καλά παιδιά της κυβερνητικής εξουσίας και των επιχειρηματικών ομίλων. Δεν συμβιβαστήκαμε. Απαιτήσαμε ό,τι ανήκει στο λαό της πόλης. Με τον πατραϊκό λαό διεκδικητή πετύχαμε νίκες. Αποδείχθηκε ότι οι αγώνες φέρνουν αποτελέσματα. Η παραλιακή ζώνη, χάρη σε αυτούς τους αγώνες, παραχωρήθηκε στο Δήμο. Το Νότιο Πάρκο είναι γεγονός, το απολαμβάνει η πόλη μας. Η διέλευση του τρένου, χάρη σε αυτούς τους αγώνες, δεν θα καταστρέψει την πόλη περνώντας επιφανειακά, αλλά θα έχουμε το αντίθετο, υπογειοποίηση, προαστιακό, γραμμικό πάρκο 6,5 χιλιόμετρων. Με τους αγώνες μας θα καταφέρνουμε να παίρνουμε το νερό αδάπανα από το φράγμα Πύρου Παραπύρου. Στην πόλη μας γίνεται ένα έργο πρωτόγνωρο που δεν είναι μακέτες. Ό,τι παλεύαμε εδώ και 20 χρόνια γίνεται πράξη. Η εμπορική σχολή κατεστραμμένη γίνεται παιδικός σταθμός. Το Αρσάκιο εγκαταλελειμμένο γίνεται δημαρχείο. Ξεκινούν οι αναπλάσεις σε άνω και κάτω πόλη, στη Γούβα, στις γειτονιές των Ζαροχλεϊκών, τα Κατριάνικα, στον Άγια Λέξη, στο Έλος της Αγιάς, στα Άνω Σιχενά, ο ποδηλατόδρομος, το εργοστάσιο τέχνης, ο Λαδόπουλος,
παλιά σφαγεία, σταφιδικές αποθήκες, παλιό νοσοκομείο, βιβλιοθήκη κλπ. Αγαπητές συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, ο πατραϊκός λαός ενωμένος, ξεπερνώντας προκαταλήψεις, μπορεί να ανατρέψει την άσχημη κατάσταση που βιώνει. Μπορούμε να συμπορευτούμε μαζί. Δεν είναι εμπόδιο η διαφορετική προσέγγιση. Πατώντας στη στέρεη βάση ότι η συντριπτική πλειοψηφία χάνει γιατί κερδίζουν οι λίγοι. Παλεύοντας μαζί με τους εργαζόμενους, το λαό της πόλης από θέσεις διεκδίκησης και λαϊκής αντιπολίτευσης μπορούμε να πάμε ακόμα πιο μπροστά. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε το γνωστό παρελθόν να επανέλθει και να ανακόψει μια πορεία επίλυσης λαϊκών προβλημάτων, να έχουμε ξανά κυρίαρχους αυτούς που έφεραν τα λαϊκά στρώματα της πόλης και της χώρας μας στη σημερινή κατάσταση. Αυτούς που προβάλλουν σαν λύση για το λαό και την νεολαία την ανάπτυξη που συμφέρει τους λίγους, τις πολυεθνικές που τους καταστρέφουν με τον αδυσόπιτο ανταγωνισμό τους, τους μικρομεσαίους, επαγγελματίες και εμπόρους. Θέλουν τα παιδιά μας δούλους στον 20ο αιώνα, χωρίς σταθερή δουλειά με δικαιώματα. Ο πατραϊκός λαός έχει τώρα το λόγο. Μπορεί να επανεκλέξει από την πρώτη Κυριακή τη λαϊκή συσπήρωση. Να υπερασπιστεί την αλήθεια, την ετοιμότητα, την οικοκυρωσύνη, την αξιοπρέπεια, την ανθρωπιά. Αυτό δεν το ζητούμε για εγωιστικούς λόγους, αλλά γιατί αυτός είναι ο τρόπος που μπορεί ο πατραϊκός λαός να υπερασπιστεί τα συμφέροντά του. Ο αγώνας μας είναι δίκαιος. Σε λίγες μέρες που απομένουν μέχρι τις εκλογές, κανένας δεν πρέπει να μείνει με σταυρωμένα τα χέρια. Συνεχίζουμε την ενημέρωση, φωτίζουμε ζητήματα που δεν είναι γνωστά, δίνουμε το χέρι μας σε όλους. Ενωμένοι θα διασφαλίσουμε την νίκη του πατραϊκού λαού. Καλή συνέχεια, και η νίκη είναι της Πάτρας και του πατραϊκού λαού.